εξασθενήσει, πιέστηκαν πάρα πολύ οικονομικά και γεωνικά και όσον αφορά την αξιοπρέπειά τους από την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και γι' αυτό είναι πολύ απαιτητική και καλώς είναι. Από την άλλη πλευρά όμως θα έχω και μια διαφωνία και συμφωνώ με τον κύριο Κίρτσιο ότι η ψήφος της η χθεσινή ήταν αρνητική για τον κύριο Καραμαλή και τη Νέα Δημοκρατία για όλα αυτά που έταξε και έκανε τα αντίθετα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, αλλά ήταν και θετική και κυρίως θετική θα έλεγα προς τον Γιώργο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ψήφος προσδοκίας και ελπίδας. Η μεγάλη διαφορά που ίσως σε κάποιες μονάδες διαμορφώθηκε τα τελευταία 24 ώρα είναι αυτό ακριβώς, να δώσουμε στον Γιώργο Παπανδρέου την ευκαιρία να δοκιμαστεί και να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Γι' αυτό και οι ευθύνες είναι πιο μεγάλες στους όλους μας και δεν έχουμε χώρο και χρόνο για χαρά, την κρατούμε μέσα μας και χρειάζεται δουλειά και σοβαρότητα από την πρώτη μέρα και αυτό το σύνθημα δίνει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Να είστε, κύριε Μαγκριώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μαγκριώτη, πρέπει να πω. Ήταν και θετική ψήφος. Είναι προφανές αυτό. Προφανέστατο. Επιχειρεύουμε. Σημαντικό στις εκλογές. Ναι, νομίζω ότι κρίθηκε στη τελική ευθεία η διαφορά. Γιατί ο κόσμος αποφάσισε ότι θέλει μια αποτελεσματική διακυβέρνηση. Δεν υπήρχαν περιθώρια χρόνου, δηλαδή να χαθεί χρόνος στις εκλογικές διαδικασίες, μια νέα αναμέτρηση, 2-3 μήνες αβεβαιότητας. Όλα είναι οριακά πλέον στην οικονομία, στα δημοσιονομικά, στα ασφαλιστικά. Άρα γι' αυτό δόθηκε αυτή η ισχυρή εντολή στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νομίζω εκλογές στις οποίες υπήρχε μόνο μία λύση. Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Η λύση αυτή ήταν ή ΠΑΣΟΚ ή πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κλπ. Συνεπώς αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη διαφορά και την καθαρότητα του αποτελέσματος, αλλά επαναλαμβάνω για να το συνδέσουμε την προηγούμενη συζήτηση, εκτός από την απόρριψη στη βαθιά της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε και μια θετική κίνηση στήριξης των θέσεων του ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε η αίσθηση στην κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά, κάτι που δεν συνέβη το 1997, το 2007, κάτι διαφορετικό έχει να προτείνει, ας το δοκιμάσουμε. Να. Αυτή είναι η θετική όψη. Λοιπόν, πριν δούμε τώρα τι έχει μπροστά της η νέα κυβέρνηση, τι έχει να αντιμετωπίσει πρακτικά πια, όταν θα φύγει σε λίγες μέρες στις Βρυξέλλες για να διαπραγματευτεί, όταν θα γυρίσει για να καταρτήσει ένα νέο προϋπολογισμό. Κύριε Κίρτσο, στη Νέα Δημοκρατία τι γίνεται από εδώ και πέρα? Εντάξει, τώρα θα ξεσπάσει μια κρίση στη Νέα Δημοκρατία. Ελπίζουμε να είναι δημιουργική. Θα διεκδικήσουν διάφοροι την ηγεσία με αδιαφυσβήτητο φαβορή, αν θέλετε να πάμε στον στοιχηματισμό ή στις προγνώσεις, την κυρία Μπακογιάννη. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά κυρία βέβαια Μπακογιάννη, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Αβραμόπουλος κάναν χθες τις δηλώσεις τους σε χαμηλούς τόνους στο Ζάπιο. Ναι. Είναι αυτή η υποψήφια της επόμενης ημέρας? Μπορεί να υπάρξει και κάποιος υποψήφιος έκπληξη, μπορεί να αλλάξουν για παράδειγμα πολιτική γενιά. Δεν το αποκλείω αυτό, είναι μια θεωρία, διότι επειδή έχουν μεγάλη πορεία, μεγάλη απόσταση να καλύψουν, θεωρώ ότι αυτή η νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι νίκη οκταετίας, κάπως έτσι την αντιλαμβάνομαι εγώ. Επομένως, έχουν χρόνο να οριμάσουν οι συνθήκες και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε με σενάρια, το πιθανότερο σενάριο είναι η επικράτηση της κυρίας Μπακογιάννη. Μάλιστα. Πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Μοσχονά, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές ότι αυτή την ώρα, με ενημερώνουν και εμένα από το κοντρόλο, ο κύριος Φλογαΐτης, ο Υπουργός Εσωτερικών, κατευθύνεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να του παραδώσει τα αποτελέσματα της χθεσινής εκλογικής αναμέτρησης επίσημα. Και κύριε Μοσχονά, η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, κατά τη δική σας εκτίμηση? Συμφωνώ με τον κύριο Κρίστο, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Απλώς το μόνο που θα ήθελα να συμπληρώσω, είναι ότι ο νέος ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, όποιος και αν είναι αυτός ή όποια και αν είναι αυτή, θα πρέπει να θέσει νέες βάσεις για την πορεία του κόμματος. Δεν θα έλεγα νέες ιδεολογικές και προγραμματικές βάσεις, θα τις είχαν βρει αν υπήρχαν και αν κυκλοφορούσαν στην αγορά, αλλά χρειάζεται ένα κόμμα που πραγματικά αυτά που λέει να τα πιστεύει, χρειάζεται νέες βαθιές πεπιθήσεις. Μια από τις πιο βαθιές αποτυχίες της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση δεν ήταν ότι, για παράδειγμα, δεν έκανε την επανίδρυση του κράτους όπως υποσχέθηκε, είναι ότι καν δεν προσπάθησε. Ότι τα στελέχη της δεν μπήκαν σε αυτή τη λογική. Η Νέα Δημοκρατία έχασε ηθικά όχι μόνο από τα σκάνδαλα, αλλά από το γεγονός ότι κατά βάθος ποτέ δεν πίστεψε αυτά τα οποία είχε διακηρύξει. Πρέπει τα κόμματα, και ιδίως τα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν διαχειριστεί και θα διαχειριστούν και διαχειρίζονται το κράτος, να αλλάξουν πορεία, και εδώ η αλλαγή αυτή πορείας δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομική κρίση και δεν έχει τόσο οικονομικό κόστος. Είναι αλλαγή κουλτούρας και αλλαγή ήθους σε ό,τι αφορά ιδίως τη λειτουργία του κράτους. Δεν μπορεί να υπάρξουν στο μακρύ χρόνο αποτελεσματικές οικονομικές πολιτικές
χωρίς αποτελεσματικό κράτος. Τελεία και παύλα, νομίζω. Κύριε Κίρτσο, θα συζητηθούν όλα αυτά εν ώψη και του συνεδρίου, αλλά και στο πλαίσιο του συνεδρίου. Είπαμε απλώς αλλαγή σκητάλη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Συνήθως δεν γίνονται σοβαρές συζητήσεις στα συνέδρια. Ελπίζω αυτή τη φορά να γίνει κάτι. Αλλά συμφωνώ με την εκτίμηση ότι πλέον πρέπει να αλλάξουν πολλά στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως πρέπει να πούμε ότι έχει τραυματιστεί η σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τους λεγόμενους μη προνομιούχους. Έκανε κάποια φιλολαϊκά ανοίγματα ο Καραμαλής στην αρχή, που δημιούργησαν τις κοινωνικές συμμαχίες που έφεραν ξανά τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Τώρα αυτή η σχέση έχει τραυματιστεί, δηλαδή δεν πιστεύουν οι μη προνομιούχοι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το δράμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν πιστεύει και ο λεγόμενος μεσαίος χώρος. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν κάποια οικονομικά και κοινωνικά μέσα και έχουν έτσι ποιοτικές αντιλήψεις για την πολιτική. Άρα έχει έναν ανηφορικό δρόμο σε συνθήκες ήττας, εσωτερικού διχασμού, ο οποίος θα εμφανιστεί σιγά σιγά, γιατί την έχω σπουδάσει στη Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια που ήμουν στον Ελεύθερο Τύπο και ξέρω ότι σε δύσκολες συνθήκες σημειώνονται δυσλειτουργίες. Και βέβαια έχεις και την πολυκατοικία της κεντροδεξίας, τον κύριο Καρατζαφέρη ενισχυμένο, με βασικό στόχο πάντα την κυρία Μπακογιάννη, και τα λεγόμενα τζάκια, προβάλλει την εικόνα του αυτοδημιούργητου, του συνεχιστή της γνήσιας, ας πούμε, όπως ο ίδιος λέει, Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, έχουμε ένα σύνθετο πολιτικό τοπίο στο χώρο της ευρύτερης κεντροδεξίας. Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που είναι σύνθετο, όπως λέτε και εσείς, θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Για μας φοβερό επαγγελματικό ενδιαφέρον. Να είστε καλά, κύριε Κίρτσο, σας ευχαριστώ. Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε πάλι εδώ. Έχουμε τον κύριο. Μετά το break, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Φώτη Κουβέλη που μου λένε από το κοντρόλ ότι είναι στο τηλέφωνο. Μία μικρή διαφημιστική παύση στο σημείο αυτό και ερχόμαστε σε λίγο κοντά σας. Η Αθλητική Κυριακή δίνει ραντεβού στις 10.30 στη ΝΕΤ. Προβάλλει εκτενή στιγμιότυπα από όλους τους αγώνες. Σχολιάζει με την υπογραφή του Παναγιώτη Βαρούχα τις επίμαχες φάσεις. Κάνει ρεπορτάζ. Η Αθλητική Κυριακή συζητά όσα οι άλλοι θα αναλύουν την επόμενη μέρα. Αθλητική Κυριακή, το συνεπέστερο ραντεβού της ελληνικής τηλεόρασης. Εκτάκτως αυτή τη Δευτέρα στην ΕΤΕΝΑ. Κοντεύουμε. Σε δύο μέρες η έκπληξη στα Lidl. Υπάρχει ένα έργο που δεν μπορεί να λείπει από κανένα ελληνικό σπίτι. Παπαρηγόπουλος, ιστορία του ελληνικού έθνους. Από το National Geographic. Για πρώτη φορά στην κοινή νεοελληνική γλώσσα, με συγκλονιστική εποπτική εικονογράφηση, συμπληρωμένη και ενημερωμένη μέχρι το 2004 και σε ψηφιακή μορφή για υπολογιστές. Παπαρηγόπουλος, National Geographic. 26 αθάνατοι δερματόδετοι τόμοι, 26 CD-ROM και 52 πίνακες. Ζητήστε στα περίπτερα τον πρώτο τόμο μόνο με 3,90. Αν στο θέμα της τριχόπτωσης τα έχετε χαμένα, ελάτε στην Berkman Cord και ξαναβρείτε τα χαμένα σας μαλλιά. 800-11-00-111. Υδρό. Ίδρυυση θέρμανση. Τι καλύτερο από τη γνώση των ειδικών. Ποιότητα με προδιαγραφές. Ίδρυυση θέρμανση μόνο στα υδρό. Υδρό πρώτα απ' όλα.
Και πάλι κοντά σας λοιπόν στο Σίγμα ΤΑΦ αφήνετε ένα κενό. Συμπληρώνετε το μήνυμά σας, κάνετε αποστολή στο 54160. Μπορείτε να μας ρωτάτε ό,τι θέλετε, να μας λέτε ό,τι βλέπετε να συμβαίνει γύρω σας, αλλά και τους προβληματισμούς και τα σχόλιά σας. Από εκεί και πέρα τώρα, σας θυμίζουμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Φλογαΐτης, πηγαίνει αυτή την ώρα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Σιούφα, για να του παραδώσει τα αποτελέσματα. Ο πρόεδρος της Βουλής με τη σειρά του θα πάει τα αποτελέσματα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρώτος σε σταυρούς στο ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Αθηνών, ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Καλημέρα, κύριε Κουβέλη. Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου. Τα αποτελέσματα, πώς σας φάνηκαν, κύριε Κουβέλη? Είχατε δώσει έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να τα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή και... Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε πράγματι να σταθεί όρθιος, πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τους πολίτες, έτσι εκλαμβάνω την στήριξη που του έδωσε ο ελληνικός λαός. Και από εδώ και πέρα, κυρία Τσαπανίδου, για μας ο δρόμος είναι ανοιχτός, με συνέστηση ευθύνης και με συνέπεια να παλέψουμε προκειμένου να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχει η ελληνική κοινωνία, στο όνομα των οποίων και έδωσε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, τι γίνεται με το συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς από εδώ και πέρα, κύριε Κουβέλη? Περάσατε τα 40 κύματα μετά τις εκλογές και αφού τα καταφέρατε και συγκροτήσατε κοινοβουλευτική ομάδα, τι? Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που λίγο πριν σας είπα, με συνέπεια και με συνέστηση ευθύνης να πορευθούμε. Και βεβαίως λειτουργικά ζητήματα, πολιτικά θέματα που υπάρχουν στο συμμαχικό σχήμα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας οδήγησε μια χαρά την κούρσα αυτή. Πήγε πάρα πολύ καλά. Οφείλω να πω ότι η συμβολή του ήταν εξαιρετικά σημαντική και πήγε όπως περίμενα ότι θα πήγαινε. Μάλιστα. Κύριε Κουβέλη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και καλό έργο από εδώ και στο εξής. Και εμείς πάμε κατευθείαν απαντώντας και στα δικά σας μηνύματα που έχουμε εδώ στο SMS. Μας ρωτάτε τι γίνεται με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας, ποιοι βουλευτές εκλέγονται από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Είμαστε σχεδόν στο σύνολο των ψηφοδελτίων καταγεγραμμένα όλα, καταμετρημένα όλα. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην αίθουσα σύνταξης για να δούμε, Χαρά, μαζί τι γίνεται με τα Γρεβενά. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε μετά την επικοινωνία που έχουμε με τις κατατόπου νομαρχίες. Για τα Γρεβενά λοιπόν, μία έδρα για το Πασόκ και για τον Αθανάσιο Χαντάβα. Στην Μαγνησία για το Πασόκ ο Καρτάλης Κωνσταντίνος και η Ζήση Ροδούλα. Για την Νέα Δημοκρατία Νάκος Αθανάσιος. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Νάνος Απόστολος και Λαός Παύλος Μαρκάκης. Στη Μεσσηνία για το Πασόκ Δημήτρης Κουσελάς, Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου και Οδυσσέας Βουδούρης, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος. Στη Δράμα ο Χρήστος Αηδώνης και η Χαρά Κεφαλίδου για το Πασόκ, ο Τζίμας Μαργαρίτης για τη Νέα Δημοκρατία. Στο Ρέθυμνο ο Όθωνας Εμμανουήλ για το Πασόκ και η Όλγα Κεφαλογιάννη για τη Νέα Δημοκρατία. Στο Ηράκλειο, τέσσερις έδρες για το Πασόκ. Βασίλης Κεκέρογλου, Σταύρος. Χαρά, περιμένουμε λίγο να δούμε και την κάρτα από τον νομό Ηρακλείου, γιατί είμαστε στην Κρήτη. Το Πασόκ έχει πάρει τα μεγαλύτερα, τα υψηλότερα ποσοστά του και σε αυτές τις εκλογές στην Κρήτη. Βλέπουμε λοιπόν τώρα την κάρτα για το Ηράκλειο, για την περιφέρεια Ηρακλείου. Πασόκ, Βασίλης Κεκέρογλου, Σταύρος Αρναουτάκης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Εμμανουήλ Στρατάκης. Στη Νέα Δημοκρατία, ποιοι εκλέγονται? Ο Ελευθέριος Ευγενάκης και ο Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιχάλης Κριτσοτάκης. Στην επόμενη κάρτα πάμε στα 12 να δούμε τι συμβαίνει. Στο Πασόκ, Δημήτρης Κρεμαστινός, Γιώργος Νικητιάδης, Νίκος Ζωήδης, Στάθης Κουσουρνάς. Νέα Δημοκρατία, η Νίκα Ιατρίδη. Και πάμε μέχρι τη Θεσπρωτεία τώρα. Θα δώσουμε και την κάρτα στην οθόνη μας. Μία έδρα για τον Χρήστο Κατσούρα και το Πασόκ. Ενώ στη Φθιώτιδα, να γυρίσει κάρτα. Τρεις έδρες για το Πασόκ και δύο για τη Νέα Δημοκρατία. Τζόνις Νικόλαος, Αντωνίου Τόνια και Μπατζέλη Κατερίνα. Ενώ για τη Νέα Δημοκρατία, Χρήστος Σταϊκούρας και Αθανάσιος Γιαννόπουλος. Στη Φωκίδα τώρα. Μία έδρα για τη Φωκίδα, για το Πασόκ, για Αφροδίτη Παπαθανάση. Όπως μία έδρα για το Πασόκ και στην Βρετανία, ο Ηλίας Καρανίκας. Στην Ημαθία. Στην Ημαθία έχουμε για το Πασόκ Σιδηρόπουλος Αναστάσιος, Γικόνογλου Αθανάσιος και Τόλκας Άγγελος. Ενώ για τη Νέα Δημοκρατία, Χαλκίδης Μιχάλης ή Τσαβδαρίδης Άγγελος. Μέχρι το τέλος του εκλογικού αποτελέσματος. Στη Φλόρινα, στο Πασόκ ο Γιώργος Λιάρνης και στη Νέα Δημοκρατία ο Στάθης Κωνσταντινίδης. Ενώ στη Ζάκυνθο. Ο Δημήτρης Βαρβαρίγος για το Πασόκ. Στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα η Άντζελα Γκερέκου στο Πασόκ, ο Νίκος Δένδια στη Νέα Δημοκρατία και ο Χαράλαμπος Χαραλάμπου στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για να κλείσουμε με τα Χανιά. Κλείνουμε με τα Χανιά. Τρεις έδρες για το Πασόκ, στον Ευτύχη Δαμιανάκη, στον Μανώλη Σκουλάκη και στον Ιωσήφ Βαλιράκη. Μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία, στον Χρήστο Μαρκογιαννάκη.
Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χαρά. Έτσι έχουν τα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνουμε, ποιοι εκλέγονται ανά νομό, ανά εκλογική περιφέρεια. Δεν τα δίνει ακόμα το Υπουργείο Εσωτερικών σε κάρτες. Οι κατατόπους νομαρχίες, ωστόσο, με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας επιβεβαίωσαν ότι εκλέγονται όλοι όσοι και όλες όσες ακούσατε μέχρι τώρα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε να δούμε τι γίνεται με ό,τι είχε παγώσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, με προσλήψεις δηλαδή και μετατάξεις και διαγωνισμούς. Ο Σπύρος Αφρεμεντίτης είναι εδώ για να μας πει τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και στο εξής. Σπύρο, καλημέρα. Ξεπαγώνουν, όπως είπες και εσύ, οι προσλήψεις. Ουσιαστικά από σήμερα ξεκινούν. Ο μεγαλύτερος κύκλος προσλήψεων αφορά τη δημοτική αστυνομία. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα ξεκινούν και για 20 μέρες οι υποψήφοι μπορούν, οι ενδιαφέρομενοι δηλαδή, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Να πούμε επίσης ότι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Γιώργο Παπανδρέου, τον νέο Πρωθυπουργό, είναι ότι σχεδιάζει μία φορά το χρόνο να γίνεται ένας μεγάλος διαγωνισμός που θα αφορά όλες τις θέσεις του δημοσίου. Μέχρι σήμερα το ΑΣΕΠ βγάζει προκηρύξεις για χιλιάδες θέσεις. Η προκήρυξη για μία θέση εργασία σε έναν Δήμο, αυτό αφορά μία προκήρυξη. Όλα αυτά είπαν θα τα μαζέψουν μαζί, θα τα συγκεντρώνουν μία φορά το χρόνο να γίνεται αυτός ο διαγωνισμός. Είναι το μεγάλο στοίχημα και ελπίζουμε να το δούμε μέσα στην επόμενη χρονιά. Τώρα, να δούμε τι γίνεται με την δημοτική αστυνομία. Άλλωστε, βλέπουν και οι φίλοι μας στη σχετική κάρτα. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι τώρα, προσληφθούν... να δούμε τις λεπτομέρειες όλες για τη δημοτική αστυνομία για όσους ενδιαφέρονται. 743 θέσεις, δευτεροβάθμιας τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από 21 έως 26 ετών για τους υποψηφίους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι 30 ετών για τους υποψηφίους των ΤΕΙ ή της ΙΑΗ. Ανάστημα τουλάχιστον είναι 70 για τους άνδρες, για τις γυναίκες το 67. Η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η γνώση επίσης μιας ξένης γλώσσας, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, θεωρούνται απαραίτητα. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης γεωταχή ή δίκλειες μηχανής 50 κυβικών εκατοστών τουλάχιστον. Σε ποιες περιφέρειες θα εργαστούν οι δημοτικοί αστυνόμοι, δηλαδή πού ζητούνται οι δημοτικοί αστυνόμοι. Βλέπουμε τη σχετική κάρτα. Έχουμε ξεχωρίσει λοιπόν στην Αττική 567 θέσεις. Να πούμε ότι είναι ο Δήμος Αθήνας, Κηφισιάς, Αιγάλεο, Κερατσίνη και άλλοι Δήμοι που ζητάνε προσωπικό. 567, οι περισσότεροι εδώ στην Αττική λοιπόν. Βέβαια, στην Αθήνα, ο Δήμος Αθήνας έχει τις περισσότερες θέσεις. Και είναι και βέβαια στην περιφέρεια Αττικής οι περισσότερες θέσεις όπως έχουν κατανεμηθεί. Πάμε στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη και στο. Ναι, βλέπουμε στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία 28 θέσεις όπου κατανέμονται στο Δήμο Γρεβενών, στην Κοζάνη, στην Τολεμαϊδα και αλλού. Στην Κρήτη, 21 θέσεις, στην περιφέρεια Κρήτης λοιπόν, Δήμο Σιτίας, Μαλίων, Πλατανιάς. Επίσης στη Θεσσαλία έχουμε 27 θέσεις που είναι στο Δήμο του Βόλου, στη Σκιάθρο, στη Σκόπελο και σε άλλες περιοχές. Μπορούν να τα βλέπουν οι φίλοι μας από τις σχετικές προκηρύξεις που θα προμηθευτούν από τις περιφέρειες. Στην Ήπειρο υπάρχουν μόνο 14 θέσεις και είναι στο Δήμο Ιαννητών, στα Γιάννενα δηλαδή. Υπάρχουν επίσης στην Πελοπόννησο 14 θέσεις, είναι στο Δήμο της Καλαμάτας, στο Δήμο Ναυπλίου, στη Μονεβασιά και αλλού. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δύο μόνο Δήμοι, ο Δήμος Δράμας και της Κομωτινής ζητά προσωπικό και επίσης στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου υπάρχουν 37 θέσεις και βλέπουμε ότι είναι ο Δήμος της ΣΚΟ, είναι της Κάσου, στην Κάσου, στη ΣΥΠ και λοιπά στα 12. Έτσι. Για να δούμε τώρα με τους επαγγελματίες οπλίτες που σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου είχαμε πολλά ερωτήματα. Σήμερα λήγουν οι προθεσμίες. Λίγη υποβολή των αιτήσεων. Λίγη για αιτήσεις, έτσι. Και είναι για 1.800 θέσεις και είναι χιλιάδες οι υποψήφοι οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τώρα και άνδρες και γυναίκες. Γιατί είναι ανοιχτές οι θέσεις αυτές και σε άνδρες και γυναίκες χωρίς διάκριση. Συνολικά είναι 63 ειδικότητες και για το πολεμικό ναυτικό και για την πολεμική αεροπορία και για τη στρατολογία του στρατό ξηράς. Άνδρες γυναίκες λοιπόν έως 28 ετών, ανάστημα τουλάχιστον 1,65. Και για τους άντρες και τις γυναίκες είναι κοινό το ανάστημα, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, πτυχιούχια ή ΤΕΗ ανάλογα με την ειδικότητα. Και επίσης να πούμε για τους φίλους της τελευταίας στιγμής ότι πληροφορίες σε στρατολογικά γραφεία από όπου μπορούν να πάρουν και τη σχετική προκήρυξη. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τις 79 διαγωνισμούς. Είπαμε ότι μπορείτε ήδη να αρχίσετε. Η οργομοσία της κυβέρνησης αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη να ξεπαγώσουν οι προσλήψεις σε 79 διαγωνισμοί. Μιλάμε για 834 θέσεις, τόσο τουλάχιστον μετρήσα μία προς μία, σε 117 Δήμους. Επίσης, να πούμε ότι έρχεται μια μεγάλη προκήρυξη για 1.722 θέσεις στο ΕΣΥ. Επίσης, ολοκληρώνεται η προκήρυξη για 593 θέσεις, πάντα μέσω ΑΣΕΠ, σε Υπουργεία, κυρίως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Πολιτικής. Αποτελούν τον κορμό αυτής της μεγάλης προκήρυξης. Στο ΙΚΑ έχουμε γιατρούς οδοντίατρους. Ξεπαγώνει και η διαδικασία των 2.000 θέσεων εργασίας οδοντίατρων και γιατρών στο ΙΚΑ, που είναι μεγάλο ζητούμενο για τον οργανισμό για να λειτουργήσει. Να πούμε επίσης ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις από την ημέρα που θα ορκιστεί η κυβέρνηση στην ΕΑΒ για 80 θέσεις, στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας για 15, στο Συνήγορο του Πολίτη για 5 θέσεις, στην Τράπεζα της Ελλάδος για 7 θέσεις, στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου 22 θέσεις και στον Επιμελητήριο Καβάλα 4 θέσεις. Λοιπόν. Υπάρχουν καλά νέα και για τους φίλους μας οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις στο διαγωνισμό της ΔΕΗ. Έχουν βγει τα αποτελέσματα, περιμένουν όμως να ξεπαγώσει και αυτή η διαδικασία, κυρίως δηλαδή να ανακοινωθούν τα ονόματά τους. Τα περιμένουν 2 χρόνια τώρα περίπου και καταλαβαίνουμε το άγχος είναι μεγάλο. Τώρα δηλαδή τις επόμενες ημέρες ελπίζουμε να αναρριθούν τα ονόματά τους. 2 χρόνια είναι τεράστιο, όχι μεγάλο. Λοιπόν, Σπύρο, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν εδώ.
Είχαμε τις τελευταίες ημέρες μαζί με τις εκλογές και κάποιες βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις που είχαν προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στην Άνω Γλυφάδα, στη Βάρη. Μάλιστα, είχαμε και έναν ανεμοστρόβιλο. Προκόπης Αγγελόπουλος είναι εκεί για να μας δώσει, Προκόπη, την εικόνα από τόσα συμβαίνουν τώρα στην Άνω Γλυφάδα. Πόπη, ακόμα μετράνε ζημιές εδώ στην Άνω Γλυφάδα. Σε αυτήν εδώ στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, που είναι πάνω από τον Άγιο Τρίφωνα, Δρυψιθέα, όπως ξέρουν ίσως όσοι γνωρίζουν την περιοχή. Όπως βλέπεις, ο δρόμος αυτός στον οποίο βρισκόμαστε είναι οδός νυμφών. Έγινε χύμαρος στα ξημερώματα του Σαββάτου. Κατέβασε πάρα πολύ νερό από το βουνό. Το βουνό, μάλιστα, το οποίο έχει πρόσφατα καεί και είναι μία από τις πολλές φορές τα τελευταία χρόνια που κάει και το βουνό. Και η φορά του χυμάρου ήταν βεβαίως προς τα κάτω, προς την Γλυφάδα, προς την οδό Γούναρη. Το νερό έφτασε, θα φανεί κιόλας στα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα στο ύψος των αυτοκινήτων, περίπου στο 1,5 μέτρο. Σκέπασε κυριολεκτικά όποια αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα. Μπήκε σε αυλές σπιτιών. Πλημμύρισαν φυσικά υπόγεια και βέβαια σήμερα, δύο μέρες μετά, βλέπουμε ακόμη λασπωμένα αυτοκίνητα, βρώμικα πεζοδρόμια. Σιγά σιγά βέβαια έχουν καθαρίσει κάποια υπόγεια που είχαν πλημμυρίσει. Η εικόνα όμως εξακολουθεί να θυμίζει εκείνη τη νύχτα, τα ξημερώματα της Παρασκευής του Σάββατο. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν σήμερα στην Άνω Γλυφάδα, αυτή την ώρα στην Άνω Γλυφάδα, δύο μέρες μετά τις βροχές, τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν τα προβλήματα και με τον ήλιο βέβαια να λάμπει και τη θερμοκρασία σε πολύ ψηλά επίπεδα. Προκόπη, ευχαριστούμε πολύ. Μας ρωτάτε τι γίνεται με την αποχή, τι αποχή είχαμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, στις χθεσινές εκλογές. 29,09% ήταν η αποχή φέτος, χθες, ενώ στις βουλευτικές εκλογές, εθνικές εκλογές του 2007, το ποσοστό ήταν 25,85%. Υψηλότερο ποσοστό φέτος από τα υψηλότερα ποσοστά της αποχής που έχουν καταγραφεί. Βεβαίως, σας θυμίζουμε ότι η εκλογική κατάλογη δεν είναι πολύ καθαρή για να μπορέσουμε να έχουμε το ακριβές ποσοστό της αποχής των ψηφοφόρων, του εκλογικού σώματος. Θα τα δούμε και στη διάρκεια της εκπομπής τα θέματα αυτά. Πάμε τώρα σε πρακτικά ζητήματα. Τι θα πληρώσουμε όσον αφορά στα ασφάλιστρα των συμβολέων μας, είτε αφορά στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, είτε τα ασφάλιστρα ζωής. Λέξη περισσότερα και πάμε να δούμε πόσο. Με μία λέξη περισσότερα, έτσι. Πόσο περισσότερα θα μας απαντήσει και ο κύριος Κωνσταντίνος Μπερτσιάς, είναι πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων Ελλάδας, στο στούντιο μας στη Μουρούζη. Καλημέρα, κύριε Μπερτσιά. Λίγο τα λουκέτα που μπήκανε, λίγο οι αυξήσεις που ούτως ή άλλως τις περιμέναμε. Λίγο οι χαμηλές σε ασφάλιστρα εταιρείες, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό αυξήσεων. Τις λεγόμενες φθηνές εταιρείες δεν τις ξεχάσουμε, κύριε Μπερτσιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Οι φθηνές εταιρείες δυστυχώς τις πιο πολλές φορές συνοδεύονται και με φθηνές και ανύπρακτες υπηρεσίες. Αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να ξεχάσουμε και να μην το έχουμε πάντα κατά νου. Βέβαια, για την αύξηση των ασφαλίστρων που είπατε, δεν έχει σχέση αν θα κλείσουν κάποιες εταιρείες. Αυτό είναι το λιγότερο. Είναι πραγματικά γεγονότα που πιθανώς θα οδηγήσουν κάποιες εταιρείες σε αύξηση ασφαλίστρων, που είναι οι ζημιές. Ουσιαστικά αυτές διαμορφώνουν το αποτέλεσμα, έτσι, για να ακριβολογούμε. Δείξατε πριν λίγο τις ζημιές που έγιναν στην Γλυφάδα. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο και πραγματικό. Επιτρέψτε μου, ήμασταν ούτως ή άλλως προετοιμασμένοι να πληρώσουμε περισσότερα, επειδή μας είχατε πει ότι αυξάνονται λόγω της ευρωπαϊκής οδηγίας οι ασφαλιστικές καλύψεις και ούτως ή άλλως έπρεπε να υπάρχει μια αναπροσαρμογή. Τώρα θα υπάρξει και ένα πρόσθετο, ναι, ένας πρόσθετος λόγος για να αυξηθούν. Να περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερες αναθυμίσεις. Όχι, όχι, όχι. Αυτό σας λέω. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξουν αναπροσαρμογές, αυξήσεις δηλαδή, λόγω κάποιων λουκέτων. Δεν έχει καμιά σχέση τα λουκέτα με τις όποιες αυξήσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί, που έχουν σχέση με τα πραγματικά γεγονότα που είναι η αύξηση των κατωτέρων όριων υποχρεωτικής ασφάλισης. Κύριε Μπερτσιά, επειδή τις αυξήσεις που μας έρχονται λόγω ευρωπαϊκής εντολής, τις γνωρίζουμε, θα είναι. Μου λες αν λέω. Μην τα ρίξουμε όλα στην ευρωπαϊκή εντολή. Είναι αυξήσεις. Τις γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Εδώ και μήνες και τις περιμέναμε. Αυτές θα βρούμε μπροστά μας ή λίγο τα πράγματα θα είναι πιο φουσκωμένα, απλώς δεν θα ονομαστεί αύξηση λόγω λουκέτου. Κύριε Τσοπανιού, θα βρούμε μπροστά μας, λυπάμαι που θα το πω, και τις δικές μας ως οδηγών τις αυλεψίες και τη μη πρέπουσα συμπεριφορά στους δρόμους. Τα ατυχήματα που συμβαίνουν και τελικά είναι οι αποζημιώσεις, αυτές δημιουργούν τις αυξήσεις για να είμαστε να ακριβολογούμε. Έτσι. Μην τα ρίξουμε στους οδηγούς τώρα. Και οι επιχειρήσεις υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν μια συνετή διαχείριση για να μπορούν να λειτουργούν. Αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιαίτερα στο αυτοκίνητο, το σημαντικότερο κόστος που έχουν είναι οι αποζημιώσεις. Δεν είναι κάτι άλλο. Εμείς διαχειριστές είμαστε των χρημάτων που μας δίνουν οι πάρα πολλοί ασφαλισμένοι για να πληρώσουμε αυτούς που κάνουν τις ζημιές. Αυτή τη δουλειά κάνουμε, έτσι. Κύριε Μπερτσιά, αν δώσουμε και απάντηση και σε ένα άλλο θέμα, θα υπάρξει η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης μέσα στη βδομάδα. Θα πρέπει να πάτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να πάρετε οδηγίες για το πώς θα δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις. 150.000 ανθρώπους περιμένουν τις
αποζημιώσει για τα συμβόλαια ζωής. Εκεί, εμείς θα θέλαμε να δώσουμε και μια αισιόδοξη νότα, μια και έχουμε και μια αλλαγή κυβέρνησης. Υπάρχει τρόπος οι αποζημιώσεις να μην, τα επόμενα χρόνια να μην έχουν μεγάλες αυξήσεις. Οι αυξήσεις αυτές που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Η νέα κυβέρνηση μπορεί να δει το θέμα αυτό. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για αντικειμενικοποίηση κάποιων ζημιών, ώστε τα πράγματα να μπουν σε μια ρότα σωστή, να μην υπάρξουν δυσανάλογες και υψηλές αυξήσεις και δημιουργήσουν κόσμο. Δημιουργήσουν πρόβλημα σε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει τρόπος το κόστος να περιοριστεί και να μην γίνουν αυξήσεις. Μάλιστα. Κύριε Μπερτσιάδα, σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Διαφωνήσαμε βεβαίως και οι δύο με αυτό που είπε ο κύριος Μπερτσιάς. Όσο τρακάρουν τα αυτοκίνητα, όσο προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητα, τόσο θα αυξάνουν τα ασφάλιστρα. Αλλά δεν το πέτσει ο άνθρωπος. Αλλά δεν φταίμε και οι οδηγοί όταν μπλέκουμε σε ατυχήματα. Κύριε Αμπελιώτη, καλημέρα σας. Ο κύριος Βαγγέλης Αμπελιώτης είναι ο φοροτεχνικός μας. Είναι εδώ μαζί με τον Θάνο τον Τζίρο. Θα δούμε τι αλλαγές θα έχουμε πια με τη νέα κυβέρνηση σε φόρους γονικής παροχής, σε κληρονομίες και, όχι μόνο. Θάνο, είναι μια σειρά θεμάτων λοιπόν που καλό είναι ο φορολογούμενος να τις γνωρίζει. Το Πασόκ κέρδισε τις εκλογές. Στο πρόγραμμά του είχε εντάξει μια σειρά από φορολογικές αλλαγές. Άρα τώρα, κύριε Αμπελιώτη, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ταυτόχρονα με την κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2010 θα υπάρξει και ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα υλοποιεί αυτές τις εξαγγελίες, έτσι δεν είναι? Τα πάντα δεν μπορούν να γίνουν άμεσα. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ που στηρίζει ένα μέρος των αλλαγών του στη μείωση της φοροδιαφυγής, αυτό επιτρέψτε μου να πω, χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται αλλαγή δομών, χρειάζεται άλλη μεθοδολογία. Επεξεργασία νέων στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να θέσει υπόψη του και να πετύχει σε αυτό το τομέα για να μπορεί να βοηθήσει τους μη έχοντες. Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα. Φυσικά. Ένα από αυτά είναι η θέσπιση φορολογικής κλίμακας βάσει της οποίας θα φορολογούνται οι γονικές παροχές. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή? Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι σήμερα γνωρίζουμε ότι το καθεστώς της φορολόγησης των κληρονομιών και γονικών παροχών είναι 95.000 το αφορολόγητο και από εκεί και πάνω υπάρχει 1% επιβάρηση φορολογική. Αυτό με τις εξαγγελίες που έχει το ΠΑΣΟ και την υλοποίηση αυτών θα πάμε σε πολύ μεγαλύτερο αφορολόγητο και με μια κλιμακωτή πλέον επιβάρηση των υψηλών περιουσιών. Αυτό νομίζω ότι είναι απαιτούμενο και δεν θα επιβαρυνθεί η μικρή περιουσία όταν αυξηθεί το αφορολόγητο. Δηλαδή περιουσίες που είναι της τάξης των 150-200.000 ευρώ δεν θα έχουν καμία, πιστεύω, επιβάρυνση. Λοιπόν, οι αλλαγές αυτές θα ενεργοποιηθούν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νέος νόμος. Όποιος πιστεύει ότι τον συμφέρει τώρα να πάει σε ένα συμβολαιογραφείο και να κάνει την συγκεκριμένη πράξη, να δούμε στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει ένα παράδειγμα για το τι θα πληρώσει τώρα. Όπως μας είπε ο κύριος Αμπελιώτης, πρέπει να πληρώσει το φόρο, ο οποίος είναι με συντελεστή 1% πάνω από το αφορολόγητο των 95.000 ευρώ. Ακριβώς, 95. Και εδώ λοιπόν έχουμε κάνει τους υπολογισμούς για ακίνητα 150.000 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο φόρος βγαίνει 550 ευρώ. Μην ξεχνάμε τα υπόλοιπα έξοδα. Τα συμβολιογραφικά που είναι 1%, τα οποία είναι σημαντικότερα ευρώ, από το φόρο. Βεβαίως. Τα έξοδα μεταγραφής 0,775% συντελεστής 1.162 ευρώ και τα διάφορα έξοδα για τις μεταγραφές και όλα αυτά άλλα 1.162 ευρώ. Βγάζουμε λοιπόν ένα σύνολο 4.374 ευρώ, επαναλαμβάνω, για μια περιουσία 150.000 ευρώ. Όποιος θέλει να σπεύσει τώρα, θα ισχύει αυτό το σύστημα μέχρι να υπάρξει αλλαγή του νόμου. Για να δούμε τώρα, κύριε Αμπελιώτη, η άποψή μου είναι ότι σε αυτά τα νούμερα δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση. Ίσως υπάρξει ελάφρυση, επιβάρυνση δεν θα υπάρξει. Δηλαδή, αν αυξηθεί το αφορολόγητο, το 1% από τις 95 έως 150.000 θα διακόψω για λίγο, μεγαλύτερο. Γιατί με ενημερώνουν για μία είδηση από το Control, η οποία είναι πραγματικά, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακή. Θάνο Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα και τουλάχιστον εντυπωσιακή. Συγγνώμη, έκλεψαν μηχανή από ελικόπτερο Super Puma. Ακριβώς από εγκαταστάσεις πολεμικής. Νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά όταν μου το έπανε. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε. Μια χαρά τα άκουσες. Από εγκαταστάσεις λοιπόν της πολεμικής αεροπορίας εξαφανίστηκε μια μηχανή από